Μαντοδός και τη καλύπνια μου, βασιλεύου ουρανό, παράκλητο ασυνδίας, παντοχού παρόν και τα πάντα πυρών, ουσόγος των αγαθών και ζωής κύριος, εθέσεις και σκήνωσιμή, και καθαρμάς κυρίως και σε όσα καθέτα της ψάχνει μόνο. Αμήν. Έχουμε από τους πατέρες μας κληρονομιά ή αλλιώς ιερή παρακαταθήκη, που σημαίνει μας έχουν εναποθέσει, τοποθετήσει στα χέρια ή καλύτερα στην καρδιά θησαυρούς. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τους θησαυρούς της πίστεώς μας. Το λέει πολύ, πάρα πολύ καθαρά. Έχουμε τους θησαυρούς ημών εν οστρακίνης σκεύεση. Δεν τους ανακαλύψαμε μόνοι μας, αλλά μας τους αποκάλυψε ο Κύριος που κατέβηκε από πάνω από τους ουρανούς στη γη σαν άνθρωπος. Είναι, επαναλαμβάνω, η θησαυρή αποκεκαλυμμένη. Μας έχουν αποκαλυφθεί. Για αυτούς τους θησαυρούς έχουμε λάβει εντολή να τους διαφυλάξουμε σαν κόροι οφθαλμού. Και μάλιστα εντολή του Κυρίου είναι «Έως θανάτου αγώνησε υπεραληθείας». Θησαυρή αυτή είναι η αλήθεια του ουρανού, ο ίδιος ο Χριστός. Για αυτήν την αλήθεια να αγωνίζεσαι μέχρι θανάτου. Και ο Κύριος μας και Θεός μας θα είναι και είναι δίπλα μας και μας υπερασπίζεται. Το λέει το κομμάτι αυτό που ανέφερα. Υπερασποιεί ημών ο Κύριος, θα μας υπερασπίζεται όσο εμείς είμαστε στην αλήθεια και αγωνιζόμαστε για αυτήν. Είναι αποκεκαλυμμένη λοιπόν η αλήθεια, ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου, αποκαλυφθείς. Ό,τι δίδαξε αυτός είναι για εμάς ό,τι δίδαξε. Οι αψευδείς αλήθειες, το καταστατικό της Εκκλησίας. Αλλιώς ονομάζεται γραφές Ευαγγέλιο. Το παρελάβαμε το Ευαγγέλιο.
Και ο Κύριος όταν το παράδοσε το Ευαγγέλιο είπε ότι είστε υποχρεωμένοι, γιατί αυτό είναι πάνω από την αξία σας, να το υπερασπιστείτε και να χύσετε και το αίμα σας. Είναι εντολή του Κυρίου. Συγχωρέστε με που είμαι πολύ μικρός και μιλάω για τόσο μεγάλα πράγματα. Το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, δεν χρειάζεται. Όμως εσείς κρατάτε αυτά που ακούτε. Γιατί δεν τα έκανα εγώ, δεν τα γέννησα εγώ από την λογική. Ούτε καμία ανθρώπινη διάρκεια. Έδωσα λοιπόν εντολή να τα διαφυλάξουμε, να διαφυλάξουμε τους θησαυρούς ως κόροι οφθαλμού. Για αυτές τις αλήθειες, πριν από εμάς, θα προχωρήσουμε περισσότερο από 3.000 χρόνια, κήρυξαν προφήτες και έχησαν το αίμα τους. Ο Κύριος, όταν οι Εβραίοι ήσαν απέναντι του, καθαρά και εξάστερα, λέει και παραβολικά και στα ίσια, έστειλα για να σας πούν για το δικό μου ερχομό, για μένα που είμαι η αλήθεια με κεφαλαία γράμματα, γιατί έτσι είπε στον Πιλάτο. Τι εστίν η αλήθεια? Και απαντάει, εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Κύριος, εγώ είμαι η αλήθεια. Ουδής άλλος επί της γης, ουδής βρέθηκε και ότι θα βρεθεί. Να πει εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η ζωή. Ούτε βρέθηκε, ούτε θα βρεθεί. Γι' αυτό το καταδίκασαν οι Εβραίοι. Και τι είναι αυτός? Και παρέδωκε αυτόν εις θάνατον, λέει. Τον παρέδωσε, παραδόθηκε. Καλώς τον κύριο Βασίλη. Καλώς τον. Παραδόθηκε λοιπόν στο θάνατο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το τίμημα της αλήθειας. Αυτό είναι το τίμημα, επαναλαμβάνω, της αλήθειας. Δηλαδή, η ίδια αλήθεια, ο Χριστός, γίνεται άνθρωπος όμοιος με εμάς και θυσιάζεται για να μάθουμε εμείς την αλήθεια. Για να μάθουμε την αλήθεια, όχι απλώς να τη μάθουμε, να βιώσουμε την αλήθεια, να περπατήσουμε πάνω στην αλήθεια. Εν ζωή, στην πράξη, γιατί λέγει, δεν πιάνει ο λόγος, πιάνει το έργο, ο ποιής σας και διδάξης σας. Έτσι λέει ο Κύριος. Άρα, η μεγάλη θυσία του Χριστού απετέλεσε και είναι και θα είναι το θεμέλιο, ο βράχος, που είπε στον Πέτρο, πάνω σε αυτό το βράχο που είπες και είμαι εγώ και είναι η Εκκλησία μου η ίδια, θα στηρίζεται η Εκκλησία στην ομολογία αυτή, ότι είμαι ο Υιός του
Θεού, ο οποίος Θεός είναι τριάδικος, Πατέρα, Υιός και Άγιο Πνεύμα, και ότι κάθε ένας που εστεργίζεται αυτή την αλήθεια οφείλει να την ομολογεί και διέργων και διαλόγου. Ο θησαυρός αυτός που αναφέραμε προηγουμένως, αυτός είναι και είναι βαλμένος από του βαπτίσματος που ομολογήσαμε Τριαδικό Θεό. Μέχρι σήμερα με υποχρέωση να είναι διαφυλαγμένος έως συντελείας του αιώνος. Γιατί εγώ με θυμόνιμη έως συντελείας του αιώνος. Είμαστε υποχρεωμένοι να το διαφυλάξουμε. Τώρα, από λέγει ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα, άκουσες, λέει, εγώ θα σου δώσω, όχι από το δώρο εκείνο που ήρθες να πάρεις, το δικό μου το νερό. Το δικό μου, και αυτό δικό του ήταν. Αλλά, όποιος πήγε από αυτό, άντε, δεν ξαναπεί πάλι να ξεδιψάσει. θα σου δώσω από το άλλο νερό. Και βέβαια, όσο χώραγε το δοχείο της, της έδωσε. Πήρε πλούσια τα ελέη, η Σαμαρικίδα. Πλούσια τα ελέη. Θησαυρό. Θησαυρό. Ανεξάντλητο. Γιατί πού βρήκε τη δύναμη. Όχι μόνο τον εαυτό της να θυσιάσει, αλλά και μια σειρά από τέκνα και τα παιδιά της. Ο οποίος στέκεται με δέος και με σεβασμό και με θάμβος σε αυτό το μεγάλο θαύμα της μεγάλης πόλης Σαμαρίτιδα. Πέντε γά άνδρας έσχες και νύλων έσχες ον έχεις ουκέστης ο αργή, στέκεται το βλέπει αν έχει από τον Κύριο καθαρά τα μάτια, βλέπει και φωνάζει, όπως ασφαλώς θα φώναξε και αμαρίτησα. Μέγα σου το έλεος, Κύριε. Πλούσιο έλεος πήρε, μεγάλο θησαυρό, τον Κύριο. Τον Κύριο. Και το καταπληκτικό είναι ότι δεν πέρασε χρόνος για να γίνει αυτή η αλλαγή. Αφθορεί και παραχρήμα αμέσως. Γιατί τρέχει αμέσως στην πόλη και φωνάζει και δεν ντρέπεται η πόρνη να μιλήσει για τον Χριστό. Δεν φοβήθηκε που σας πούνε εσύ θα μας μιλήσεις που γυρίζεις όλη σου τη ζωή και ασωτεύεις για θα μας μιλήσει για τον Χριστό. Ελάτε, αυτός που ψάχνουμε να βρούμε όλοι σαν τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ, στο πηγάδι είναι. Μου έδωσε από το δικό του το νερό. Φοβερό πράγμα. Από το δικό του το νερό. Να το αλλάξουμε το όνομα. Από το δικό του θησαυρό. Από το θησαυρό της καρδιάς του ο Κύριος. Δεν βγαίνει από πουθενά άλλου. Η Θεία Διδασκαλία του Ευαγγελίου, πουθενά άλλο. Όποιον τον αγγίζει έτσι η Θεία Χάρις, σαν τη Σαμαρίτιδα και ένα σώρο άλλους εκατομμύρια Αγίους και μάρτυρες, από εκεί και πέρα
το είδωρ το αλλόμενον, δε εκκλησία, το νερό εκείνο που κινείται διαρκώς, αλλόμενον είναι εκείνο που κινείται διαρκώς. Και δεν κινείται μπροστά σου ορατά, κινείται εδώ. Λέει, εις παλιγενεσίαν η εκκλησία, σε κάνει πάλι καινούριο, πάλι καινεσία, σε κάνει πάλι καινούριο. Έτσι έγινε η Σαμαρίτιδα, έτσι έγινε η Οσία η μεγάλη Μαρία η Αιγυπτία. Όλοι οι άσωτοι της γης που κατάλαβαν και ήπιαν από το νερό εκείνο και ομολόγησαν στο και άλλαξαν αμέσως ζωή και θυσιάστηκαν για τον Χριστό. Μιλάμε 2.000 χρόνια μετά Χριστό, τώρα, τη στιγμή αυτή. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που υπάρχει ακόμη ελευθερία και μπορούμε να μιλάμε για τον Χριστό. Αν θα πάμε 1.900 χρόνια πίσω και πιο, πιο πέρα ακόμη λίγο μετά τη γέννηση του Χριστού και προχωρήσουμε και διαβάσουμε τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας, την ιστορία των Αγίων, γιατί όλοι οι Άγιοι, και αυτοί που μαρτύρησαν και αυτοί που πέθανε ειρηνικά, όλοι μάρτυρες είναι. Δεν υπάρχει Άγιος μη μάρτης. Όλοι, άλλοι έχησαν το αίμα τους σε μαρτύριο, άλλοι το έχουν καθημερινά το αίμα με την νηστεία, την ακριβία και την προσευχή. Θυσιάζοντας κάθε άνεση, κάθε φαγητό, κάθε καλοπέραση και αγκάλιασαν την κακοπέραση. Μάρτυρες του Χριστού και αυτοί. Και όχι του Χριστού, αλλά για τον Χριστό υπέρ του κόσμου. Τι σημαίνει Άγιος? Αγωνιστής για να αγκαλιάσει και να σώσει τον κόσμο και να σωθεί και αυτός. Άλλος, αλλιώς δεν υπάρχει Άγιος, μην το ψάχνουμε. Λοιπόν, ο θησαυρός, λοιπόν, που κουβαλάμε, λέγεται Ιησούς Χριστός. Ο θησαυρός που κουβαλάμε απαιτεί θυσία. Να το έχουμε υπόψη μας. Δεν γνωρίζουμε τι μας περιμένει. Ανήμποροι, αδύναμη και δεν λέω τι άλλο να πω, και πολύ μικρή για ένα τέτοιο άλμα. Για τον εαυτό μπορώ να πω, κάνω άλμα με τη γλώσσα και μιλάω, είναι εύκολο πολύ, αλλά με τα έργα Κύριος είδε, Κύριος γνωρίζει κάθε έργο καλό και κάθε λόγος καλός ακόμα. Απαιτεί θυσία. Το έργο απαιτεί κόπο, πόνο, υδρότα. Ο λόγος μπορεί να έχει, ο καλός, την ηρωνία, το σκόμα, την κοροϊδία. Και αυτό έχει τη θυσία του. Και το ένα και το άλλο. Αν είναι όπως το θέλει ο Κύριος. Ήρθαμε στον κόσμο όχι για να φύγουμε απλώς σαν να κάνουμε μία επίσκεψη στον κόσμο. Ήρθαμε στον κόσμο για να δώσουμε μαρτυρία όπως και οι μάρτυρες στο όνομα του Ιησού Χριστού,
στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πας όστις, ομολογήσει το ονόματί μου στο όνομα έμπρος των ανθρώπων, ομολογήσει ο παππού, έμπρος του πατρός μου την ομολογήσει. Και η ομολογία αυτή έχει το νόημά της. Αλλά και στην πράξη, με πόνο και υδρότα, έχει το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη πληρωμή. Είμαστε λοιπόν καλεσμένοι να το χωνέψουμε από τον Κύριο που έδωσε πρώτος το παράδειγμα. Εγώ ήρθα ή να αμαρτυρήσω, λέει. Και τι λες, το λέει. Και πορεύθηκε την οδό του μαρτυρίου, σταυρωθείς ο Κύριος. Και τον κήρυξε και είπε, με μάλιστα στον Πέτρο, ή φιλείς με Πέτρα, φύλατε τα πρόβατά μου. Αν με αγαπάς, να φυλάξεις τα πρόβατά μου. Πώς τα φύλαξε ο Πέτρος? Με τη θυσία της ζωής, με το που έχισε το αίμα του. Και όλοι οι γενικά Απόστολοι. Και ο σημερινός Άγιος, ο Ιάκωβος, επάνω ψηλά στο ναό του ζήτησε να ανέβει για να κηρύξει, να ακούσουν τάχα καλά αυτά που κήρυτε από κάτω, με το σκοπό να τον γκρεμίσουν από εκεί και να πεθάνει. Αλλά τον έφερε από ψηλά πανέβη και έπεσε. Δεν πέθανε, λέγει το μαρτυρολόγιο του. Του πέταξαν πέτρες και μετά πέθανε ο Απόστολος Ιάκωβος. Να ξέρω. Ναι, φιλοδοχισμό. Φιλοδοχισμό. Μετά τον. Με ένα ξύλο στο κεφάλι, λέει, ένα κυναφέας. Αδερφό Δεμοστέφανο. Ναι. Ήρθε η σειρά του Ιακώβου. Και όλων γενικά των μαρτύρων. Από τότε, από Χριστού και προ Χριστού, γιατί και οι προφήτες όλοι λέει ο Κύριος, δρεπάνι, φωτιά, λάκκο με ακαθαρσία, ο Ισαΐας, ένας-ένας όλοι οι προφήτες. Λέει, τους προφήτες λέει, όλους τους γλωθρέψατε, λέει. Και εμένα ακόμα θα με οδηγήσετε στο θάνατο. Και αγρίεψαν οι Εβραίοι που τους είπε την αλήθεια πριν της ώρας. Οι ιεροί είναι του Κυρίου η παρακαταθήκη. Εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι. Πιστεύω ότι ο δρόμος είναι αυτός, δεν είναι άλλος. Αν ορίτε εσείς άλλο, άσχετα αν εμείς πορευόμαστε άλλο δρόμο, τον εύκολο, άλλο κύριο. Αλλά ο δρόμος είναι ένας και μοναδικός, που τον είπε ο Κύριος πώς, στενή οδός και τεθλιμμένη. Στενή και τεθλιμμένη. Λέει, να σταθούμε λίγο εδώ, επειδή εμείς, ξεκινάμε τον αυτό μου και λέω εμείς, εν πάση περιπτώσει, στην καλοπέραση μέσα βαλμένη, δεν το αντέχουμε το μαρτύριο. Κάπου ο Θεός φροντίζει με τον δικό του τρόπο και περνάμε το μαρτύριο αυτό που δεν θέλουμε. Θα φέρω στο μυαλό μου ένα πρόσωπο που μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Καμιά σχέση με τον Χριστό. Δεν θα στο πω να πει. Πέρασε μερικά χρόνια αφού προσβλήθηκε από καρκίνο. Και όταν έφτασε τελευταίες στιγμές, δεν είχε επαφή με τον Κύριο καμία πριν. Το είχα συζητήσει. Φωνάζει, φέρτε μου παπά! Δεν το ήθελε αυτό πριν. Ζήτησε παπά, κοινωνά και φεύγει.
Αλλά 3,5 χρόνια τα πέρασε μαρτυρική ζωή. Και από ό,τι φαίνεται, μαρτυρική από καρκίνο. Δεν το άφησε μέρος για μέρος που να μην το πείραξε. Και με πόλους φυλτούς. Έπρεπε κάπου ο Κύριος να του πει, έλα παιδί μου εσύ, κουράστηκε στη ζωή. Και έτσι το είπε ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο. Το λέω αυτό για να έχουμε μία γνώση, όσοι δεν έχουμε, όσοι δεν έχουμε. Και λέει, γιατί μωρέ τραφή και υποφέρει τόσο πολύ. Ξεπλένει ο άνθρωπος. Ξεπλένει τις βρωμιές και τα αγκάθια τα βγάζει από μέσα. Ο Κύριος τα βγάζει αφού σηκώνει και αυτός τον πόνο του, του κάθε πονεμένου. Δεν το σηκώνει μόνος του. Δεν σηκώνεται ο πόνος. 3,5 χρόνια καρκίνο με στο βαθύ πόνο. Δεν, με ανθρώπινες δυνάμεις. Μυστική δύναμη σε όλα τη εισέλθεται στον άνθρωπο, το βοηθάει και σιγά 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 σηκώνει το βάρος και φεύγει χωρίς βάρος. Την οδό του μαρτυρίου την περνάνε όλοι όσοι περνάνε το δρόμο από ο Κύριος. Τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Θα το πω όπως το λέει, γιατί έτσι το έζησε ο Απόστολος Παύλος, αυτό που θα πω. Λέει, θα το πω εξηγημένο, για να καταλάβετε μετά αυτός πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι τόσο δούλικα θλίψη, τόσο δούλικα σημαίνει την πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή, που περνάει ο άνθρωπος στη ζωή του, 1, 2, 5, 10, το λέει για τον εαυτό του, που πέρασε 20 και χρόνια μαρτύριο. Τη τσοδούλικα θλίψη, μάλλον η τσοδούλικα θλίψη, η τόσο δούλικα θλίψη, κατεργάζεται, μας ετοιμάζει, δώρο αιωνίου ζωής. Το λέει, το γάρ παλαυτίκα της θλίψεως, βάρος αιωνίου ζωής κατεργάζεται. Ξαναπώ, το γάρ παλαυτίκα της θλίψεως, δηλαδή η τόσο μικρή θλίψη και τον Απόστολο Παύλο. Και μετά μου κουνάει λίγο το χέρι, εδώ, και διαμαρτύρω. Εκεί οι Άγιοι φτάνουν σε αυτό το μεγαλείο και όσοι έχουν χάρη Θεού στους ανθρώπους, όσοι έχουν χάρη, αντιμετωπίζουν μια ζωή στην αρρώστια. Επισκέφθηκα μια φορά με τη Γερόντισσα ένα Ρώσο. Ήταν 20 ετών παλικαράκι στο Καρκιονίκο. Είχε μείνει εντελώς το παιδί. Του πλησίασε η Γερόντισσα, του λέει, τι κάνεις αγόρι μου. Ό,τι θέλει ο Θεός. Δαγκώθηκα. Ό,τι θέλει ο Θεός. Και είχε μείνει ο μισός και έφυγε μετά. Ακούσατε, λέει, κύριε Αδάμα. Ό,τι θέλει ο Θεός. Οι ασθένειες έχουν και το βοηθό δίπλα. Δεν ξεπερνιόνται χωρίς βοηθό. Σας λέω, μικρό πόνο περνάω και λέω που θα περάσω. Αν δεν περάσεις χρόνια ολόκληρα, παιδιά, περνιέται ο πόνος και μάλιστα από καρκίνο γεμάτο σώμα, δεν περνιέται. Κι όμως το περνάνε αδέρφια μας και λένε και δόξα ο Θεός. Γιατί είναι να πάω, και να πάω και στο Γεωργάκι, εκεί κάτω το, που έπαθε τις κύριες κατά πλάκας, το έχουν γυρίσει τα πόδια, το έχουν γυρίσει τα χέρια, έχει πληγωθεί το σώμα 20-30 χρόνια, της κήρυσης και φωνάζει, δόξα σε ο Θεός. Όχι μόνο φωνάζει, κυριακός στα κάθε γράμμα το λέει. Προτιμάω το κρεβάτι από το έξω. Γιατί δεν ξέρω αν ήμουν καλά, αν θα ήμουν καλά αλλιώς. Εδώ που μέταξε ο Θεός, δοξάζω τον Θεό. Δοξάζω τον Θεό, μου κάνει εντύπωση. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Όταν ήταν ο γαμπρός μου στο κρεβάτι και μου έλεγε «Καλέ, πότε θα γίνω καλά» και πονούσε. Μια μέρα λοιπόν
θα ήταν 4 μέρες πριν πεθάνει ο Σεραφείμ. Λέω, Σεραφείμ, θα πάρω το Γιωργάκη τηλέφωνο. Ήξερε. Και το παίρνω και άκουγε. Τι κάνεις Γιώργο, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά, το δοξάζω τω Θεώ που είμαι στο κρεβάτι. Και μου απαντάει, τ' άκουγε, εγώ δεν είμαι καλέ τόσο ψηλά ανεβασμένος, ώστε να λέω δόξα τω Θεώ, θέλω να γίνω καλά, για να κοιτάξω τα παιδιά μου. Βέβαια δεν ήταν αυτή η βουλή του Θεού, ήταν να κυλήσεις τον πόνο, να πάει στην αγκάλια του Θεού και από εκεί να με ρημνάει πιο καλά, όπως λέγει ο Πορφύριος, και τα παιδιά του. Λοιπόν, δούμε και τι ώρα είναι. Μιλάμε για το μαρτύριο των μαρτύρων και το μαρτύριο στη ζωή μας. Να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι υπερβολικό 26 χρόνια να σε κερνάει ο Θεός? Μπορείστε. Δεν είναι υπερβολικό 26 χρόνια να σε κερνάει? 30. 30. Ναι. Να σε τρελάει ο Θεός. Με αυτό σου λέω σήμερα. Δεν μιλάμε, πρόσεχε το παιδί. Ναι, άμα έχει φτάσει σε τύπο αγιοσύνη. Να μου περισσεύει. Δεν τον παίρνει. Να σταματήσει λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Να σε απαντήσω πάνω σε αυτό. Δεν κατάλαβε το σήμερα τι λέω. Σωστά είναι υπερμεγέθης υπερβολή. Αλλά έλα που αυτός δεν έβλεπε υπερβολή. Και έλεγε, δόξα ο Θεός που είμαι εδώ, το λες εσύ και εγώ αυτό, δικαιολογημένο. Γιατί ατελείδωσε αυτό το πράγμα, που όπου Παναγία μας βγαίνει ήλιγος. Σωστά το λες. Αυτός δεν το έλεγε όμως. Και από εκεί σου λέω, και δεν το λέει. Το πήρα τώρα, το πήρα στη Λάρισα, για να του κάνω κάποια ποιοτικά καλύτερη τη ζωή του, όσο ζήσει. Και τι λένε, γιατί θα πάψει αναπνοή σιγά σιγά. Αφού έχει φτάσει και δεν έχει τα πόδια με τα χέρια, η πνεύμονα πλησιάζει να σταματήσει. Λοιπόν, όταν σε αγγίζει η Θεία Χάρις, δεν καταλαβαίνεις έτσι την ασθένεια και τον πόνο και τη θλίψη. Την καταλαβαίνεις σαν ευεργεσία και λες δόξα τω Θεώ. Κόλεψε αυτό που σου λέω και πρόσεξε το. Και εγώ έτσι στέκομαι πάνω στον πόνο, πώς το λες εσύ. Όμως, δεν είναι έτσι για τον Θεό, δεν είναι έτσι για εκείνο που έχει Θεό και το περνάει. Για τους άλλους όμως. Ας τους άλλους. Το Θεό τον ενδιαφέρει αυτό που θα βγει από εδώ μέσα, να έχει γίνει χρυσάφι. Γιατί λέει, στη φωτιά δοκιμάζεται ο χρυσός, όχι στη ψύξη. Και κάθε καθαρή ψυχή περνάει 40 μάρτυρες, Μάρτιο μήνα 9 γιορτάζουν, 40 μάρτυρες, τους έριξαν μέσα σε απαγωμένη λίμνη, μετά τους ρίξανε και σε ένα λουτρό μέσα κτλ. Μόνο σε λίμνη μόνο, και μετά τους βγάλανε για να πεθάνουν και φωνάζανε. Διήλθαμε, περάσαμε. Σου απαντώ. Οι μάρτυρες το λέγανε. Οι 40. Διαπυρός και ύδατος. Μέσα από, αυτό σημαίνει από όλα τα βασανιστήρια. Αυτό σημαίνει. Μέσα από όλα τα βασανιστήρια. Και εξήρθομεν εις αναψυχήν. Και πέταξε η ψυχή μας και τώρα είναι στην ψυχαγωγία του ουρανού, μέσα εν μέσω αγγέλων και αρχαγγέλων. Τούτο εδώ που φοράμε είναι φόρεμα που παλιώνει και σκίζεται. Παλιώνει και σκίζεται. Αλλιώς είσαι ένα νέος, αλλιώς παλικαράκι, αλλιώς τώρα και αλλιώς γέρος εγώ. Είναι, επαναλαμβάνω, φορεματάκι. Παλιώνει και λέει Απόστολος Παύλος, δεν πρέπει να τα αλλάξει, μωρέ, αυτό που φοράς. Και το ρούχο που φοράς παλιό και τα αλλάζει. Και το σώμα αυτό ο Θεός παλιό και πρέπει να αλλάξει. Φωνάζει, πάντες αλλαγήσονται. Όλοι θα αλλάξουν, λέει.
πώς θα γίνει. Σε άλλους αλλάζει μέσα στην καλοπέραση, αλλά αλλάζει πώς αλλάζει, και σε άλλους αλλάζει μέσα στον αγώνα και στην περιπέτεια και γίνεται φωτεινό και λαμπρό. Και δεν σου κάνει εντύπωση γιατί μου λες για τον Γιώργο. Γιώργο, και εμένα σου το λες. Και εγώ το λέω. Και κάθε άνθρωπος το λέει. Δεν σου κάνει εντύπωση. Κατεβαίνει από ψηλά ο Θεός και παίρνει το σώμα το δικό σου. Το δικό μου, το αλλού. Πώς θα ακούσει με. Και το παράδεισο στο θάνατο. Δεν μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο χωρίς να σταυρωθεί. Θεός είναι. Όποιο τρόπο ήθελε, μπορούσε να διαλέξει. Διάλεξε αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο οδός της σωτηρίας. Αυτόν έδειξε. Και λέει, και τον Ιούδα λέει, που υπάρχει μια κατηγορία, και ο Ιούδας λέει, το κατηγόρησε, δεν μπορούσε να μην το κατηγορήσει, για να σταυρωθεί. Μπορούσε. Αλλά έπρεπε να γίνει και αυτό. Να πάρει και ένα μάθημα ο Ιούδας καλοσύνης. Να δει και εκείνος πια την ποιότητα του Θεανθρώπου Χριστού, μήπως αλλάξει. Θα γεννάται ο Ιούδας. Ο Ιούδας θα γεννιόταν και χωρίς να υπάρχει ο Χριστός. Αλλά θα έρθει πάλι ο Ιούδας. Εδώ γεννιέται ο Κύριος, βλέπει φωτεινό παράδειγμα. Κάνει και ο ίδιος θαύματα και δεν αλλάζει. Λοιπόν, να μην ξεφεύγω από το θέμα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι η διαφύλαξη, και εκεί θα συνεχίσουμε και σε άλλες συγκεντρώσεις μας, του θησαυρού που μας παρέδωσε ο Κύριος, που είναι το πιστεύω μας στην Αγία Τριάδα, που η Αγία Τριάς είναι δημιουργός και σωτήρας όσο. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα πάντα. Αυτός είναι ο τεχνουργός, ο τεχνίτης, και που επινόησε τον τρόπο, να το πω έτσι, να σώζεται ο άνθρωπος μέσω αγώνα και μαρτυρίου. Το γιατί, μην το ψάχνεις. Το βρίσκεις όταν πορεύεσαι τον δρόμο αυτό και όχι με τη διανόηση που πάμε να παλέψουμε μεταξύ μας, να δώσουμε απάντηση, ερώτηση-απάντηση. Ότι υπάρχει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας δεν κατανοείται, γιατί το μυαλό δεν φτάνει να το κατανοήσει. Γίνεται αποδεκτό, όπως το λένε οι γραφές, όπως το λένε οι πατέρες, όπως το λένε οι άγιοι. Αποδεκτό. Ναι, έτσι είναι. Περνάει μέσα από τη λογική, φτάνει στην καρδιά, η καρδιά το ασπάζεται, γίνεται έργο και το έργο σε μαθαίνει. Το έργο σε μαθαίνει. Γιατί λένε, για να μάθεις πρέπει να πάθεις, όχι να διαβάσεις. Δεν λένε να διαβάσεις. Έπαθε και έμαθε. Έτσι, πόσες φορές έχουν φάει τα χέρια τους και ο ένας και ο άλλος εκεί που δουλεύουν. Συναντάω ένα προχθές, λέει, μου πήρε το χέρι εδώ η μηχανή και δεν δουλεύω. Παθαίνεις και μαθαίνεις. Χύνεις αιματάκι, υδρώνεις για να κάνεις το καλό της ζωής. Φαντάσου το άλλο, το μεγάλο καλό. Λοιπόν. Επαναλάβω κάτι. Άλλη ερώτηση. Όχι, το ίδιο. Πες. Ο Θεός δεν σε παίρνει στην κατάλληλη στιγμή. Πάντοτε. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, αν είναι Άγιος αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να έχει πάρει. Αμέσως. Γιατί τον φυλάει. Τότε. Γιατί τον το κρατάει ακόμα στη ζωή. Γιατί δεν είναι ακόμα στην κατάλληλη στιγμή. Δεν το καταλαβαίνεις, αυτό πες μόνος τώρα. Δηλαδή θα νοιάσει περισσότερο. Δεν είναι ακόμα τελειοποιημένος. Λοιπόν, μια και ερωτάς, θα σε απαντήσω με εδώ, το έχω μπροστά μου. Λέγει λοιπόν, για εδώ. Δικαίων ψυχέ, εις αυγή το καταλαβαίνετε, εγχειρή Θεού. Είναι στα χέρια του Θεού. Και ου μη άψετε αυτόν βάσανος. Αφού είναι στα χέρια του Θεού, δεν ακουμπάει κανένα βάσανο, κανένας πόνος στο δικαίωμα της ψυχής. Το καταλαβαίνεις από εκεί.
Ε, κατάλαβε. Έχει παρακάτω αυτό που ζητάς. Άρα αυτός που έχει φύγει και είναι ενάρετος, αυτός σημαίνει δίκαιος, είναι στα χέρια του Θεού και δεν ούτε από μακριά δεν πάει η βάσανος. Όχι κοντά. Προχωράω λοιπόν. Τώρα, λες, γιατί να τον τυραννάει. Λέει, έδοξαν ενοφθαλμής αφρόνων τερνάνε. Λέει, αυτοί που βασανίστηκαν και έφεραν τον κόσμο στο όνομα του Χριστού ή παρουσιάστηκαν στα μάτια, λέει, των ανθρώπων, των άλλων, των μη δικαίων, ότι πέθαναν. Πάει και τελείωσαν. Πέθαναν, τελείωσαν. Παραπέρα δεν υπάρχει τίποτα. Έδοξαν, φάνηκαν, παρουσιάστηκαν. Και στα μάτια αυτών, λέει, όχι μόνο, λέει, έφυγαν άπαξ διαπαντός και πάβουν να υπάρχουν, στα μάτια των αφρόνων, των άγγελων, και συνεχίζει και λέει, και λογίστη η κάκωσης, και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτό. Και λέει, βρε το κακομύρι, τι έπαθε, το πήρε στα 10 του με βασανιστήρια, το πήρε στα 30 του με βασανιστήρια, το πήρε στα 50 του με πολλά βασανιστήρια, το κακομύρι, πέθανα, κοίταξε πως πέθανα. Ελογίστη κάκωσης. Αυτό που λέω τώρα εγώ έτσι, είναι, λέει, πέρασε το μυαλό τους σαν βασανιστήρια χωρίς να έχουν καμιά ανταπόκριση. Ελογίστη κάκωσης η έξοδος από τη ζωή τους. Και συνεχίζει. Και αφημών πορεία και από τον κόσμο αυτό πορεία προς τα άνω, σύγκριμα. Έλειωσε ο άνθρωπος. Πάει. Και συμπληρώνει ο Άγιος Συγγραφέας παρακάτω. Για τον κόσμο είναι αυτά, ε. Πω, πω τι έπαθε. Συντρίφθηκε ο άνθρωπος. Ταλαιπωρήθηκε. Δεινοπάθησε. Και κοίταξε. Σκελετός και κόκολα έμενε. Το φουκαρά. Αυτή είναι η λογική, η ανθρώπινη. Πώς τα βλέπω. Και λέει τώρα, η θεία λογική τώρα. Είδε αυτοί που έλειωσαν έτσι, οι συν εν ειρήνη. Βρίσκονται μέσα στην ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων, λέει, μάλιστα μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, εάν κολαστώσει, εάν περάσουν βασανιστήρια, η ελπίς αυτών Αθανασίας πλήρης. Βασανιστήρια για τον κόσμο, αλλά η ελπίδα αυτών που έφυγαν με αυτόν τον τρόπο είναι γεμάτη Αθανασία. Τέρμα ζωής δεν υπάρχει, Αθανασίας πλήρης. Δεν μου λέει ο άλλος, πω πως φεύγει, πω τα βασανιστήρια, πω το κακομύρι που έφυγε νέος, πω, και η Εκκλησία, οι Άγιοι μας, αυτοί που τα γράψαν αυτά, ελπρέπατε η Αγίου, λέει, η ελπής αυτών, αυτοί είχαν ελπίδα που έφυγαν έτσι και είναι γεμάτη από Αθανασία. Ο λίγα παιδευθέντες, τόσο λίγο αφού βασανιστήκανε, ο λίγα παιδευθέντες, τόσο λίγα, μεγάλα ευεργετηθήσονται. Το καταλαβαίνεις αυτό. Μεγάλα ευεργετήματα από τον Θεό, λέει, τους περιμένει. Ότι ο Θεός, λέει εδώ, επείρασε αυτούς. Γιατί ο Θεός παραχώρησε τον πειρασμό. Για να δώσει μεγαλεία εκεί πάνω. Για να καθαριστούν εδώ στη γη. Και προχωράει ακόμα. Και έβρενε αυτούς ο Θεός, αφού τόσο άξιοι δείχθηκαν, τους βρήκε αξίους. Προσέξτε το αυτό, τους βρήκε ο Θεός αξίους, τόσο άξιος, όσο άξιος θέλει ο αυτός του Θεού. Αξίους σε αυτού. Κάνει εδώ και λέει, ταυτίζει την αξία του με την αξία αυτού που έφυγε αυτόν τον τρόπο. Άντε να την βρεις αυτή την αξία σου. Εκεί φτάνουν οι μάρτυρες. Θα πεις και κάποιο άλλο.
Πόσες χιλιάδες βρέφη τα πήρε ο Θεός. 14.000 από την αγκαλιά της μάνας, από το στήθος, τα θέλησε ο Ηρώδης. Και λέει ο Ηρώδης, ο Ηρώδης, τα πήρε από τη μια φωλιά και τα πήγε στην άλλη φωλιά ψηλά. Τα χελιδόνια, λέει. Άλλα τα μάτια τα δικά μας. Άλλος ο νους ο δικός μας, άλλος ο νους του Θεού. Γι' αυτό, όταν απουσιάζει η παιδεία του Χριστού, ακούς οποιαδήποτε τρέλα γύρω από αυτά. Είδαμε τρέλα. Όταν όμως υπάρχει η παιδεία του Χριστού, θλίβεσαι, γιατί είσαι άνθρωπος, γιατί συμβαίνουν εκείνα τα πράγματα. Αλλά όμως λες, Κύριε, βοήθησέ με, σου δίνει την παρουσία Του από εδώ και σου λέει, είμαι και εδώ, σε περιμένω. Για την πληρωμή, προχωράω παραπέρα. Άρα λοιπόν, αυτοί που φεύγουν μέσα από το καμίνι του κόσμου, είναι άξιοι του εαυτού του Θεού, αξίου σε αυτού, ως χρυσόν εγχωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, σαν το χρυσάφι στο χωνευτήρι, 24 καράτια τους δοκίμασε ο Θεός. Και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο. Τώρα πάει στην Παλαιά Διαθήκη που προσφέρανε ζώο ολόκληρο, το καίγανε σαν θυσία στο Θεό και λέει, έτσι έφυγε και αυτός ο μάρτυρας στο όνομα του Κυρίου, σαν προσφερόμενο ζώο στην αγάπη του Θεού θυσία. Και εν καιρό επισκοπής αυτόν αναλάμψουσι. Και Ιωάννη και λέει, εν καιρό επισκοπής αυτόν αναλάμψουσι. Επισκοπή είναι η μεγάλη μέρα που λέει ο αδερφός Ιάκωβος, έως σου η μέρα διασβγάσει και φωσφόρος ανατύλει. Περιμένουν να έρθει αυτή η μεγάλη μέρα, η λαμπρή μεγάλη μέρα, στην Δευτέρα Παρουσίας. Λέει, έως η μέρα διαβγάσει, λέει, προβάλλει η μέρα αυτή του Κυρίου σαν αυγή. Σε αυτή την ημέρα, λέει αυτή, θα αναλάμψουν, θα δώσουν την καινούργια λάμψη και θα ζουν μέσα στο φως, γιατί είναι φως ο Κύριος. Δεν προχωράμε παρακάτω, έχουμε συνέχεια να πούμε, φτάνει μη σας κουράσω, η ώρα είναι όσο και αν είναι, φτάνει και 54. Άμα δεν το πείτε κάτι, πέστε. Είναι, το θέμα είναι η παρακαταθήκη που μας άφησε ο Κύριος, μας υποχρεώνει να την ομολογούμε και αν χρειαστεί να θυσιαστούμε γι' αυτό. Το μπορείτε να ρωτήσετε. Αν δεν έχουμε, ευχαριστούμε τον Θεό, καλά είμαστε 7, πάρα πολύ καλά, χωρίς να περιμένουμε είμαστε και 7, εγώ πιο λίγους περίμενα, την άλλη φορά ίσως είμαστε και παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ελέησε, σώσον ημάς. Αμήν. Την άλλη φορά τι ώρα θα έρθουμε? Όχι. Αλλάζει η ώρα. Αλλάζει η ώρα. Θέλετε να έρθουμε για ώρα? Ό,τι θέλετε εσείς, δεν ξέρω. Ό,τι θέλετε εσείς. Είναι επειδή αλλάζει η ώρα. Πάει μια ώρα πίσω. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή η ώρα θα είναι τι ώρα? Έξι. Όχι. Τώρα θα είναι 8 νομίζω. Όχι, 6. Τότε θα είναι 6, συγγνώμη. 6 θα είναι. Μήπως 5,5. Το 7. Το 7 δηλαδή θα γίνει 6. Ναι. Έτσι δεν γίνεται. Ναι. Πάλι 6. Έτσι, μπράβο. Άρα θα το βάλουμε πάλι 6 με 7.
Δηλαδή θα αρχίσουμε κανονικά, θα αρχίσουμε έτσι θα είναι ο καιρό, την ώρα που θα πιάσουμε. Έξι ώρα πάλι, αλλά θα είναι μια ώρα. Στα λεφτά. Άσε το έξι. Συγγνώμη. Δεν θα είναι τόσο νωρί που ήρθαμε, θα είναι. Τέτοια ώρα θα έχουμε. Θα έχουμε έξι και θα δούμε. Έτσι θα είναι. Εσύ τι λέτε. Τέτοια ώρα θα είναι έξι ώρα. Α, μπράβο. Τέτοια ώρα θα ξεκινήσουμε. Εντάξει, ό,τι πείτε. Αν υπάρχει αντίδραση.